215 ύπους, όμως με πιστόνια, με εγκέφαλο απεξάι, με εξάτμιση και μια τουρμπίνα μεγαλύτερη, καθώς επίσης και ένα intercooler, μας απέδωσε το συγκεκριμένο μοτέρ 316,4 ύπους. Το αυτοκίνητο μέσα στην πίστα έχει ένα εξαιρετικό πάτημα, τέτοιο πάτημα που μπορώ να σας πω ότι δυσκολεύτηκα να το διώξω. Ένιωθα ότι οδηγώ ένα αυτοκίνητο τετρακίνητο. Όμως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οφείλει αυτή την ικανότητα στο στρίψιμό του στην επέμβαση του κύριου Μπαρμπαρή Δημήτρη, στην ανάρτηση αλλά και στη λύση των ελαστικών και ζαντών διαμέτρου 17 ίντσων και 215 ελαστικών. Ακούστε τον τρόπο που ανεβάζει αυτό το συγκεκριμένο σέλικα. Ίσως το γρηγορότερο εμπροστιοκίνητο αυτοκίνητο που έχουμε δοκιμάσει στην εκπομπή. Αλλά συνάμα και το πιο απόλυτο στο στρίψιμό του. Μπράβο στον κύριο Μπαρμπαρή, έχει κάνει πραγματικά μια υποδειγματική δουλειά. Μπαρμπαρής Δημήτρης, Toyota Celica, 315 άλογα, εμπροστιο κίνητο. Toyota Celica. Προσθυμή κίνηση. Πάρα πολύ δυναμή. Πάνω από 300 άλογα στην προσθυμή κίνηση. Βέβαια ελεγχόμενα. Ελεγχόμενα όπως βλέπετε. Πάμε όμως να δούμε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο τι κάνει και στην επιτάχυνσή του. Το Toyota Celica Turbo 2000 κυβικά μπροστοκίνητη πάνω από 300 άλογα. Για να το δούμε. Τα πρώτα 100 χιλιόμετρα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήρθαν μόλις στα 6 δευτερόλεπτα και 68 εκατοστά του δευτερολέπτου, ενώ τα 160 ήρθαν σε 13,1. Παρόλο